έφθυνον την καρδίαν σου και καρτέρισον και μη σπεύσεις εν καιρό επαγωγής. Να κάνεις ευθεία την καρδιά σου και να καρτερίσεις και να μη σπεύσεις να απομακρυνθείς από το Θεό όταν θα έλθει η συμφορά εν καιρό επαγωγής. Πρώτο σημείο, έφθυνον την καρδία σου. Έφθυνον, ευθύνω, κανοήστε την καρδιά μου. Θα πει, η πνευματικότητα την οποία να αναπτύσσω πρέπει να είναι άδολος και ειλικρινής. Θα μου πείτε, υπάρχει περίπτωση να αναπτύσσω πνευματικότητα που να μην είναι ειλικρινής? Και τότε τι είδους πνευματικότητας μπορεί να είναι αυτή? Πρέπει να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι ξεκινούν βεβαίως για μια πνευματική ζωή, αλλά καλλιεργούν όμως μία, όπως μας είπε την περασμένη φορά ο σοφός Ιράκ, δυσύν καρδίαν, δηλαδή διπλή καρδιά, ή όπως λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, διψυχίαν. Είναι η ψυχή που παλινδρομεί ανάμεσα στο Θεό και στον κόσμο, μια στο Θεό και μια στον κόσμο. Για να ρωτήσουμε τον εαυτόν μας, έχουμε δυσύν καρδίαν? Έχουμε δηλαδή καρδιά που παλινδρομεί ανάμεσα σε αυτά τα δύο, σε αυτούς τους δύο πόλους? Θα ανακαλύψουμε ότι έχουμε. Τότε δεν έχουμε άδολον και ειλικρινή πνευματικότητα. Τι σημαίνει όμως αυτό? Την ώρα του πειρασμού αποκαλύπτεται η πραγματική πνευματικότητα της καρδιάς μας. Εκεί φαίνεται. Η λιδία λίθος. Σε ποια κατάσταση πνευματικότητος είναι η καρδιά μας, φαίνεται στον πειρασμό. Εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Είναι σπουδαίο αυτό, οδυνηρών, αλλά σπουδαίο. Ακόμα αν θέλετε, η περίπτωση είναι ο σπόρος, ο λόγος του Θεού, που πέφτει επάνω στην πέτρα, όπως λέγει ο Κύριος, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός ακούει το λόγο του Θεού, δέχεται πολλά πράγματα, δέχεται όλα αν θέλετε, αλλά κινείται μέσα σε αυτό το κοσμικό φρόνημα, υπολογίζει πάρα πολύ τη γνώμη του κόσμου. Τι θα πει ο κόσμος? Με ρώτησε μία κυρία τώρα, παρούσα είναι, ας το ακούσει. Πέθανε ο σύζυγός της, μου λέει, πάω στην εκκλησία, κάνω καλά? Μα βέβαια κάνει καλά. Γιατί, ρώτησε η κυρία, αφελώς. Τι χάρηκα, λέει, εγώ πάω στην εκκλησία. Πολύ καλά. Γιατί η γνώμη του κόσμου είναι ότι η χείρα γυναίκα δεν πρέπει να πάει στην εκκλησία. Αυτό θα πει, αυτό θα πει ότι υπολογίζομαι τη γνώμη του κόσμου. Να το ξέρετε, σας το διαγράφω αυτό, ότι εκείνος που λογαριάζει τη γνώμη του κόσμου δεν μπορεί ποτέ μα ποτέ να αναπτύξει πνευματική ζωή, αξιόλογη τουλάχιστον, αλλά μία ετικέτα πνευματικής ζωής η οποία φεύγει μόλις έρθει ο πρώτος πειρασμός, και εκεί αποδεικνύεται η γυμνότητα της ψυχής, ότι δεν έχει μέσα τίποτε ο άνθρωπος αυτός. Ώστε λοιπόν, έτσι συμβαίνει, είναι αυτό που λέγει ο Κύριος στην παραβολή του σπορέως για τον σπόρο των λόγων που πέφτει επάνω στην πέτρα, ή οι οποίοι άνθρωποι, ακροατέ, προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Λουκάς 8:13. Εν καιρό πειρασμού φεύγουν, δεν αντέχουν. Τι σημαίνει και καρτέρισον? Έφθυνον την καρδία σου. Να έχεις ευθεία καρδία, να έχεις πνευματικότητα που αυτό που φαίνεται απ' έξω να είναι και μέσα. Και καρτέρισον. Τι θα πει καρτέρισον? Έχει υπομονή, καρτερία. Να υπομένεις και να επιμένεις. Η αρετή αυτή της υπομονής πραγματικά καρποφορεί.
Γι' αυτό ο Κύριος στην ίδια παραβολή τους σπορέως είπε το εξής: ακούσαντες των λόγων, η τετάρτη κατηγορία είναι των ακροατών του Λόγου του Θεού, κατέχουσι και καρποφορούσι εν υπομονή. Κατέχουν θα πει τον κρατάνε των λόγων. Δεν σκορπίζει, άκουσαν κάτι, το έγραψαν μέσα. Ακούσατε, άκουσαν κάτι, το έγραψαν. Και για να το γράψουν μέσα τους, το γράφουν πρώτα στο χαρτί. Και το βλέπουν και το ξαναβλέπουν και γράφεται μέσα τους. Μετά τι, καρποφορούν. Αλλά καρποφορούν εν υπομονή. Αυτό το εν υπομονή είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Θα πει σιγά σιγά. Δείτε παρακαλώ ένα χωράφι. Μόλις πήρουμε το σιτάρι, αμέσως μόλις βγει ο Γεωργός από το χωράφι του, αμέσως αυτό φύτρωσε και αμέσως έκανε και στάχια και αμέσως ορίμασε και πάει τώρα να φέρει το άλλο του μηχάνημα από το σπαρτικό, πάει να φέρει το θελιστικό. Περνάνε μήνες. Δηλαδή εν υπομονή καρποφορεί ο σίτος και κάθε άλλο φυτό. Και ο πνευματικός άνθρωπος εν υπομονή καρποφορεί. Σιγά σιγά, περιμένει, υπομένει, επιμένει. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Πολλές φορές θεωρούμε ότι η αρετή είναι υπομονή, είναι μια αρετή, όχι, ή μάλλον παθητική αρετή. Ή αν θέλετε ένας κενός λόγος. Λέμε, κάνει υπομονή. Μια κούφια κουβέντα. Δεν είναι, αγαπητοί μου, έτσι. Η υπομονή είναι σπουδαία αρετή και την οποία πρέπει με κάθε τρόπο να την αποκτούμε. Είναι κινητήριος δύναμης. Δεν έχει παθητικόν, αλλά έχει δυναμικόν χαρακτήρα. Είναι μια βασική προϋπόθεση για να νικήσει ο αγωνιζόμενος. Αν δεν έχει υπομονή, δεν μπορεί ποτέ να νικήσει. Γι' αυτό θα λέγαμε ποιος νικά. Ο υπομένων και ο επιμένων. Αυτός νικά. Τρίτο σημείο στο χωρίο: και μη σπεύσεις εν καιρό επαγωγής. Μη σπεύσεις να απομακρυνθείς από το Θεό τον καιρό που θα σου έρθει μία συμφορά. Επαγωγή, σας είπα, σημαίνει συμφορά, την οποία επιτρέπει ο Θεός. Είναι, θα λέγαμε, το θέλημα του Θεού, όχι το κατευδοκίαν. Κάποτε το κατευδοκίαν, κάποτε το καταπαραχώρησε. Στον Ιώβ ή το κατευδοκίαν, γιατί ήθελε να τον αναδείξει, να τον αναδείξει ήρωα πολύ αθλών της υπομονής. Στον Αβραάμ ή το κατευδοκίαν, διότι ήθελε να τον αναδείξει ήρωα της πίστεως. Είναι ο πιο μεγάλος άνθρωπος στον τομέα της πίστεως, στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Αβραάμ, ο γενάρχης της πίστεως. Εδώ όμως τις πιο πολλές περιπτώσεις είναι κατά παραχώρηση. Ο Θεός επιτρέπει πειρασμούς, έχουμε αμαρτίες κλπ. Εδώ θα πρέπει, όταν θα έρθει μία σύμφορα, θα πρέπει να κρατηθούμε. Κρατήσου, λέει εδώ. Μη σπεύσεις, κρατήσου, μην απομακρυνθείς από το Θεό. Μη πεις, ο Θεός με ξέχασε. Μη πεις, ο Θεός είναι άδικος. Πρόσεξε, ο πειρασμός δεν είναι πιο ισχυρός από τις δυνάμεις μας. Ποτέ οι δυνάμεις μας δεν είναι κατώτερες του πειρασμού. Αυτό από που το ξέρουμε? Όταν νομίζουμε ότι λυγίζουμε, ότι πέφτουμε, δεν είναι κατώτερες οι δυνάμεις μας. Το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Ακούστε πώς το λέγει ο Απόστολος Α Κορινθίους 10-13. Πειρασμός ημάς ου κύλιφεν ημί ανθρώπινος. Δεν σας έπιασε, λέει, πειρασμός παρά ανθρώπινος. Δεν πει ανθρώπινος, στις ανθρώπινες διαστάσεις. Δεν κληθήκαμε να σηκώσουμε τον Όλυμπο στην πλάτη μας. Κληθήκαμε να σηκώσουμε ένα βάρος στις διαστάσεις που σηκώνει ένας άνθρωπος. Αυτό θα πει ανθρώπινος πειρασμός. Πιστός δε ο Θεός. Ο Θεός είναι αξιόπιστος. Ως
ουκαι άσι ημάς πειραστήνε υπέρ ο δίδαστε. Δεν θα σας αφήσει να υποστείτε πειρασμόν δοκιμασίαν παραπάνω από εκείνο που μπορείτε. Θα επαναλάβω το κείμενο, υπέρ ο δίδαστε. Από εκείνο που μπορείτε δεν θα σας αφήσει παραπάνω, αλλά ποιήσει συν το πειρασμό και την έκφαση του δίναστε ημάς υπενεγγύν, αλλά μαζί με τον πειρασμό που θα επιτρέψει η αγάπη του θα δώσει και την έκβαση του να μπορείτε να υπομείνετε. Του δίναστε ημάς υπενεγγύν, να μπορείτε να υπομείνετε, να υποφέρετε. Υπήρξαν πάμπολες φορές, αγαπητοί μου, που ήρθε ένας πειρασμός και αισθάνθηκα μία αγανάκτηση. Και ύστερα από λίγο, πολύ λίγο χρόνο, ελάχιστο χρόνο, έρχεται η έκβαση. Και λυπήθηκα για τον εαυτό μου και είπα, κοίταξε, δεν περίμενες. Να, τόσο γρήγορα ήρθε η έκβαση. Πιστεύω σε μια ανάλογη κατάσταση θα πρέπει να βρίσκεστε και εσείς και να λυπόσαστε για τον εαυτό σας και να πείτε, δεν έδειξα όσο έπρεπε υπομονή. Τι κρίμα. Πολλοί, επειδή λέγει μη σπεύσεις, να απομακρυνθείς δηλαδή, πολλοί αποστατούν από το Θεό από μια κακή προαίρεση. Άλλοι όμως αποστατούν από το Θεό έλεγα ακριβώς αυτών των δυσκολιών του Δίου και των ποικίλων πειρασμών και διωγμών. Δεν αντέχουν, δεν μπορούν να αντέξουν. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μελέτη του πειρασμού και του μαρτυρίου ακόμα εν καιρό ειρήνης. Όταν δηλαδή δεν έχουμε πειρασμόν, να μελετούμε τον πειρασμό. Και στη διάσταση, όπως σας εξήγησα, ακόμη και του μαρτυρίου. Έχω στο κελί μου μια εικόνα του Αγίου Σώζοντος. Νέος είναι, στην ηλικία, και βόσκει πρόβατα. Έτσι τον δείχνει η εικόνα. Είναι στηριγμένος στην κλίτσα του, κοιτάζει προς τον ουρανό και σκέπτεται. Και έχει μια επιγραφή επάνω στην εικόνα, επιλέξει, εμελέτησε, να μαρτυρήσει δια των Χριστών. Εμελέτησε. Αυτή τη μελέτη την κάνουμε. Δεν πρέπει μόνο να είναι θεωρητική, δηλαδή απλώς να βλέπουμε και να λογαριάζουμε. Πρέπει να μπαίνουμε σε μία ανάσκηση, να δοκιμαζόμαστε. Ξέρετε σε τι δοκιμασία μπαίνει ένας προκειμένου να μπει σε ένα, σε ένα δορυφόρο, σε έναν πύραυλο. Σε τι δοκιμασία μπαίνει για να μπορεί να αντιμετωπίσει τις συνθήκες αυτού του διαπλανητικού του ταξιδιού. Εμείς, προκειμένου να κρατήσουμε αυτή την πίστη ορθία και το φρόνημα του Χριστού, δεν θα πρέπει να υποστούμε κάποιες ασκήσεις. Αυτές τις ασκήσεις, αγαπητοί μου, ας τις λογαριάζουμε. Φερρυπίν διψούμε. Μην πούμε ότι τελείωσε ο κόσμος γιατί διψούμε, γιατί μπορεί κάποτε να μας κλείσουν κάπου στη φυλακή, δεν ξέρω, και πράγματα να μας υποβάλουν εις τον βασανισμό της δίψας ή της πείνας ή της αϊπνίας. Σημειώστε και αυτό. Διάβαζα ένα σχετικό σύγχρονο μαρτύριο σε μια φυλακή, σύγχρονο, εντελώς σύγχρονο στην εποχή μας, με προβολής μέσα στο κελί, που και ο άνθρωπος έτσι όρθιος να μην μπορεί να κοιμηθεί, να μην μπορεί να ησυχάσει. Είναι φοβερό να μην μπορείς να ησυχάσεις. Έτσι βλέπει κανένας ότι όλες αυτές οι συνθήκες πρέπει να μας δημιουργούν προπαρασκευή, να μπορώ να κοιμηθώ και στο λεωφορείο και να με κουνάνω όπως να είναι, να μπορώ να κοιμηθώ σε μια σανίδα επάνω, σε ένα παγκάκι έξω στο πεζοδρόμιο, να μπορώ να μείνω με ένα ψίχουλο φαγητού ή τίποτα για κάποιο καιρό όσο είναι δυνατόν, με μια δίψα, να κρυώνω ή να ζεσταίνω, με λίγο υπομονή. Όλα αυτά είναι σπουδαία στοιχεία, ώστε όταν θα έλθει ο πειρασμός
να μην προδώσω με ευκολία τον Κύριο.